η ατμομηχανή της ανάπτυξης, ο ιδιωτικός τομέας, άλλη μια φορά έφαγε τα λεφτά του Δήμου, τα λεφτά δηλαδή των δημοτών, γιατί έχουμε την εκκρεμότητα της ενέργεια και της Power 8 εκατομμύρια στα δικαστήρια και πρέπει να μας ενημερώσετε και κάποια στιγμή πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Κύριε Καπερνάρο, θα σε ενημερώσω εγώ, διότι υπάρχουν χαρτιά στην Οικονομική Επιτροπή σε ποια εταιρεία κάναμε μήνυση. Και υπάρχουν και δημοσιεύματα στον τύπο ότι και άλλες εταιρείες δεν έχουν αποδώσει 500 εκατομμύρια στο ΔΔΕ από την χρήση του ρεύματος. Που σημαίνει ότι αυτό θα υπάρχουν και επιπτώσεις και στους Δήμους. Δεν ξέρω σε πόσους Δήμους αυτοί ανήκουν, έχουν πελάτες. Πρέπει να δούμε λοιπόν και αυτό το θέμα, γιατί είναι σοβαρό και κάθε τόσο έχουμε ξεζούμισμα δικών μας σπόρων, οι οποίοι μας λείπουν. Και μετά λέμε δεν έχουμε να κάνουμε απαλωτρίωση, δεν έχουμε να πάρουμε μηχανήματα, δεν έχουμε να πάρουμε εργαζόμενους. Πρέπει αυτό να υπάρξει και με ανακοίνωση του Δήμου δημόσια. Δεύτερο, σήμερα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξαιρέθηκε το ΜΕΤΣ από την ελεγχόμενη στάθμευση. Αλλά προφορικά θα θέλαμε μέχρι να γίνει η επόμενη συνεδρίαση να υπάρχει και γραπτή απόφαση για την εξαίρεση του ΜΕΤΣ μετά από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και των συλλόγων της περιοχής. Τρίτο, επανερχόμαστε στο θέμα της διπλής ανάπλασης. Διότι υπάρχει μία πρόταση αθλητών, παλέμαχων, μεγάλων ονομάτων και μελών του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, οι οποίοι προτείνουν το διαχωρισμό του γηπέδου της ΠΑΕ, στο οποίο δεν έχουν καμία αντίρρηση, δεν ανήκει άλλωστε και στον Ερασιτέχνη αυτή η αρμοδιότητα, αλλά προτείνουν να μην γίνουν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στους παρακείμενους χώρους του γηπέδου της ΠΑΕ στο Βοτανικό και να αξιοποιηθούν οι χώροι ή μέρος των χώρων. Αυτό θα το δουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, πώς μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν προεδρικά διατάγματα και λοιπά για πράσινο και αυτά. Τι χώροι μπορούν να γίνουν, να είναι εκμεταλλεύσιμοι, ώστε να υπάρξουν αθλητικές εγκαταστάσεις, υποδομές για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, γιατί όπως καταλαβαίνετε και οι αθλητές που είναι μικρά παιδιά και μένουν κυρίως στις περιοχές αυτές των Αμπελοκήπων και Γκίζη κλπ. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρονται στο Βοτανικό και ιδιαίτερα τις νύχτες του χειμώνα που η περιοχή εκεί είναι δύσβατη και σχεδόν ακατοίκητη. Άρα και λοιπόν εμείς προτείνουμε αυτή είναι την πρόταση που υπάρχει, να την εξετάσετε. Μπορώ να σας καταθέσω και τους 146 υπογράφοντες και υπογράφουσες μέχρι στιγμής. Και ο Δήμος από εκεί και πέρα έχει την δική του ευθύνη να εξετάσει ή να μην εξετάσει την πρόταση αυτή που γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.